Περπατάω στο Περιστέρι, έχει κρύο, γιατί έχω έρθει εδώ, γιατί έχω έρθει να δοκιμάσω μπέργκερ. Πού? Στο Bullhouse. Ο άνθρωπος δίπλα μου είναι ο Πασχάλης. Γεια σου, Πασχάλη. Τι κάνεις? Πάρα πολύ καλά. Και είναι ο άνθρωπος που θα μας μάθει τα πάντα για το Bullhouse. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στο Περιστέρι, στην Εμιλίου Βεάκη, στον αριθμό 11. Προφανώς από το όνομα του μαγαζιού, από το σήμα του μαγαζιού, καταλαβαίνουμε ότι ο βασιλιάς εδώ είναι το μπέργκερ. Κυρίες και κύριοι, έχει έρθει να φάμε. Είπε, ενώ έτρωγε. Καταρχήν, είμαστε 5 χρόνια μαγαζί. Το μπέργκερ που έχουμε από την αρχή που ξεκινήσαμε, το φτιάχνουμε εμείς. Είναι όλα τα υλικά φρέσκα. Κάθε μέρα παραλαμβάνουμε κοιμάδες και τα πλάθουμε, όπως και τη σως. Αυτό μου αρέσει εδώ είναι ότι λέμε στον Πασχάλη να βγάλουμε και μια σαλατούλα. Ναι, λέει, θα σα βγάλω νάτσο. Μπορεί να είναι η πρώτη φορά που τρώω νάτσο στο e-food. Ποτέ δεν είναι αρκετό το τυρί. Πάω στο σινεμά και λέω, θα πάρω νάτσο. Του λέω, γέμισε τα και τα δύο με τυρί. Και εκείνο μπαίνει για την κόκκινη σάλτσα. Μετά από 5 λεπτά δεν έχω τυρί. Μπομπαιδιά, δεν παίζει πόσο καλό είναι. Είναι το κρέας τέλειο εδώ με την ντομάτα. Του λέει τα μελωδικά, να τρώει η μάνα και το παιδιό να μην δίνει. Πιστεύεις ότι είναι το μυστικό πίσω από ένα καλό μπέργκερ? Τα φρέσκα υλικά. Έχουμε μια μεγάλη ποικιλία σε σως. Έχουμε το honey mustard, barbecue sauce, το midwest. Έχουμε μια μεγάλη γκάμα. Και έχουμε και κοτόπουλα και μοσχαρίσια. Έχετε κάποιο που είναι signature? Το Bullhouse. Θα το κόψω στη μέση, γιατί πλέον έχω γίνει full chef. Άψογο, ψημένο, medium, το μπιφτέκι, ιδιαίτερη σως, λίγο γλυκά, λίγο ξινή. Η σως στο Bullhouse είναι συνταγή του μαγαζιού και φαίνεται γιατί είναι, δεν μου θυμίζει τίποτα. Ταιριάζει με τα onion rings τέλεια, το μπιφτέκι άψογο. Πολύ λίγα μαγαζιά έχουν και μπιφτέκι κοτόπουλο. Χρησιμοποιούμε φιλέτο. Αυτός που θέλει να φάει κοτόπουλο κυρίως το κάνει για θέμα διατροφής. Και είναι και λίγο σίγουρο γιατί είναι σίγουρα φιλέτο, ενώ στον κοιμά θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε. Μπράβο, βλέπεις τι τρως. Παναρισμένο κοτόπουλο, bacon. Βλέπω εδώ καραμελωμένο κρεμμύδι, ντομάτα, χαμός. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, έχει μια τέλεια σως. Εν τω μεταξύ, έχουμε δύο στρώσεις πανερισμένο κοτόπουλο. Το οποίο έχει ένα καταπληκτικό κουρκούτι. Είμαι σίγουρο ότι έχει cornflakes, που είναι το καλύτερο κουρκούτι. Άψω ώρα. Θέλω να μου πεις το ωράριο λειτουργίας του μαγαζιού και του delivery. Το κατάστημα λειτουργεί από τη 1 μέχρι τις 1 το βράδυ, κάθε μέρα, όπως και το delivery. Έχει μπέργκερ, σίγουρα ότι το μπέργκερ είναι καλό. Είναι. Αλλά κάτι τέτοια. Το στυλ τόσο wow nachos ή τόσο ωραίο πανερισμένο κοτόπουλο σε μπέργκερ. Ποιες είναι αυτά που λες? Έχετε δυνατούς ντελιβεράδες? Πάμε όλο το Περιστέρι, το οποίο είναι μεγάλος νήμος. Πάμε Κολωνό, σε Πόλια, ένα μέρος της Πετρούπολης. Βλέπουμε εδώ το αυγό με το UK. Το αυγό ήδη έχει ανοίξει, βλέπεις εδώ το πορτοκαλί. Ωραία, μάγκα, το πάτησα και στάζει το αυγουλάκι. Τώρα που το βλέπει αυτό, ήδη απλά θέλει να το φάει, δεν θέλει να ακούσει τίποτα. Για να ακούσουμε πώς είναι. Είναι σαν να ποστάρεις μια φωτογραφία από μια παραλία στην Καραϊβική. Δεν χρειάζεται να πεις έχει καλό beach bar, έχει χώρο να αλλάξουμε, χώρο για πάρτινγκ. Δεν τον νοιάζει κανέναν αυτό. Το βλέπει και απλά θέλει να πάει. Ανοίγει σελίδα του Bullhouse, παίρνεις αυτό το καταπληκτικό μπέργκερ με το αυγό. Τα νάτος epic. Μέχρι το επόμενο review του eFood. Καλή ώρα.